κινητά όμως, έτσι, για να μην το γρατζουνίσουμε. Να μην το γρατζουνίσουμε. When I get back, the girl is gone. My heels are dirty and my shoes are thin. She know by now that's the business I'm in. Make a little money. Η ώρα είναι 4 το πρωί, βρισκόμαστε στην Ιχθυόσκαλο Κερατσινίου. Ήρθαμε εδώ αυτήν την ώρα που έρχονται τα ψάρια, που έρχονται οι έμποροι να τα αγοράσουν, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί γίνεται τέτοια ώρα όλο αυτό το πράγμα. Πάμε να δούμε. Τι κάνετε εδώ? Εμείς εδώ διαλέγουμε τα ψάρια που πιάσαμε. Δηλαδή βγήκατε στα ανοιχτά, φέρατε ψάρια και ήρθατε εδώ να... Στην Αίγινα, καλάραμε και πήραμε διάφορα ψάρια. Γόπες, σαρδέλες, φρύσες και τα ξεχωρίζουμε. Η δουλειά δύσκολη? Δύσκολη, νυχτερινή. Και κάθε βράδυ είστε εσείς και το κάνετε αυτό πράγμα? Από το απόγευμα μέχρι το πρωί. Τι ώρα κοιμάστε? Την ημέρα. Την ημέρα. Τώρα το πόσες ώρες μην το ψάχνεις, γιατί άμα έχεις παιδιά και δύο δουλειές να κάνεις, είσαι τελειωμένος. Αυτό θα... Η γυναίκα τι λέει όλα αυτά? Η γυναίκα μας βλέπει και καθόλου. Πιο πολλοί είμαστε εδώ με το πλήρωμα παρά με την οικογένεια. Καπετάνια, καλημέρα. Από πού ήρθατε? Ναι, για να. Πιάσαμε ψάρια. Τι ώρα είστε έξω? Από τις 6 το πρωί. Το απόγευμα. Σε 6 το απόγευμα και τώρα έρχεστε εδώ 4. Δηλαδή στη θάλασσα είστε 5-6 ώρες. Και παραπάνω. Και 10 ώρες. Και πόσες φορές το κάνετε αυτό? Κάθε μέρα. Μέχρι Σαββάτο μόνο δεν βγαίνω στη δουλειά. Πότε κοιμάστε? Δύο ώρες. Δύο ώρες την ημέρα. Δύσκολη δουλειά? Πολύ, πολύ. Όταν η πόλη κοιμάται, στην Ιχθυόσκαλα ανάβουν τα φώτα. Λέμε καλημέρα. Όλος ο κόσμος, τα ψάρια πρέπει να έρθουν μέσα στην Ιχθυόσκαλα που δουλεύουν τα καΐκα το βράδυ. Και έρχονται συναλλασσόμενοι τη λαϊκή αγορά που θα δούμε το πρωί, θα στείλουν τον πάγκο τους, στα μαγαζιά, τα σούπερ μάρκετ, θα πάρουν το φρέσκο ψάρι για να το πάνε να το στήσουν στο μαγαζί τους. Γιατί τόσο νωρίς? Διότι τα ψάρια ψαρεύονται το βράδυ. Γιατί χρειάζεται λίγο φως για να μπορούν να συγκεντρωθούν οι ποσότητες να ψαρευτούν. Δύσκολη δουλειά? Δεν τη λες και εύκολη. Πολλοί έρχονται νύχτα και φεύγουν νύχτα. Εγώ είμαι τέταρτη γενιά στο χώρο. Ιχθυολόγος, το έχω σπουδάσει το αντικείμενο. Και με τη βοήθεια της οικογένειας και των ανθρώπων που μας αγαπάνε, το κάνουμε. Τι ώρα κοιμάστε και τι ώρα ξυπνάτε? 10.30 το βράδυ ξεκινάω εγώ, προσωπικά και το γραφείο μου. Και πάμε σε λίμενη 6 το απόγευμα. Γιατί αν υπολογίσω ότι ναι, μεν κάνουμε τη δουλειά αυτή, αλλά όταν ξημερώσει ο Θεός τη μέρα, τα υπόλοιπα όλα, υπηρεσίες, γραφεία, τράπεζες, όλες οι δουλειές πρέπει να γίνονται το πρωί.
Δηλαδή το 8 με 2, το καθιερωμένο. Εμείς έχουμε πάρει και ένα 7 ώρα πιο πριν. Και μετά ξεκινάνε οι παραλαβές από όλη την Ελλάδα, που τα καράβια έρχονται μεσημέρι, απόγευμα. Πρέπει να είμαστε παρόν. Κόσμος έρχεται ποτέ? Κόσμος εννοείς αλλιανική? Ναι. Όχι, αλλά το έχουμε σε σκέψη, γιατί είμαι και πρόεδρος των νυχτιεμπόρων εδώ. Το έχουμε σε σκέψη σιγά σιγά να υλοποιήσουμε μια καμπάνια για να παίρνει κατευθείαν από πρώτο χέρι ο καταναλωτής. Να το ξεκινήσουμε σιγά σιγά πιλωτικά για χάρη του κόσμου, να το ξεκινήσουμε μια φορά το μήνα, δύο φορές το μήνα, να δούμε πού μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά είναι μια σοβαρή σκέψη προς όφελος του καταναλωτή. Να φύγεις, περιμένει, για να το πάρει αυτό! Ο κύριος Δημήτρης. Είμαι ο Γιώργος. Τι κάνετε? Τι κάνει, Βαγκάρη, μου καλά. Να κάτσω λίγο εδώ να τα πούμε. Έμαθα τα καλύτερα. Καπετάνιος εσείς? Γέννημα Θρέμα. Πόσα χρόνια? Πολλά. Από την τρίτη δημοτικού. Στη θάλασσα. Παππούς μου, πατέρας μου. Πού ψαρεύετε? Εγώ αργό Σαρωνικό. Τώρα έχουμε σταματήσει εμείς, γιατί έχω μηχανότρατα. Τώρα είναι τα γρηγρή. Να ρωτήσω, γιατί όλο αυτό πράγμα γίνεται νύχτα, ξημέρωμα, τόσο πρωί? Είναι η αγορά, ανοίγει στις 2 παρά 5. Εδώ πέρα και κλείνει αργά μετά. Γιατί ανοίγει στις 2 και δεν ανοίγει στις 7 το πρωί? Ποιος να έρθει να πάρει τέτοια ώρα από την επαρχία ή τα μαγαζιά να τα κάνουν ή να τα βάλουν στα ψυγεία? Ενώ έτσι έρχονται τα επαρχίες και τα μαγαζιά τα καλά εδώ και κατά τις 5 παρά έρχονται οι λαϊκές. Και τι ώρα θα τελειώσει αυτό εδώ? Όποτε φύγει ο κόσμος. 8.30, 9. Έχει συμβεί ποτέ κάτι στη θάλασσα? Έχω πάθει και ναυάγιο. Το 69 έχω χάσει καΐκι. Μηχανότρατα μόλις την είχα πάρει και ήμουν ακουρασμένος. Είχα αφήσει κάτι παιδιά στο τιμόνι και μου το ρίξαν έξω. Το έχασα. Η θάλασσα έχει και γλύκες, έχει και πίκρες. Κάποτε η μηχανότρατα ήταν ένα εργαλείο καλό. Οι παλιοί το λέγανε μπακάλικο. Δεν είχαν. Τώρα είναι το αντίθετο εδώ και 4-5 χρόνια. Γιατί δεν έχει λεπτά ο κόσμος και οι τιμές έχουν πέσει. Τι να προσέξω εγώ στα ψάρια? Πώς ξέρω αν είναι φρέσκο ή όχι το ψάρι? Πιάστο με το χέρι. Να το πιάσω με το χέρι. Πιάστο, μη φοβάσαι. Είναι σκληρό, δεν είναι? Είναι σκληρό. Είναι σκληρό. Κάτω, κάτω. Πιάσε. Τι είναι? Μαλακό. Δεν είναι φρέσκο, είναι, δηλαδή, αλλά είναι δικτύσο. Αυτό είναι γρηγρίσο. Αυτό είναι ταλαιπωρημένο. Έτσι θα το καταλαβαίνουμε, ναι, δηλαδή. Είναι και από εδώ. Άμα είναι κόκκινα τα σπάραγμα, είναι φρέσκο. Αλλά πιο καλή είναι να είναι στο έτσι. Όπως έχουμε ζήσει, έτσι. Άμα μου πεις, καλά τώρα εγώ έχω γεράσει. Άμα μου πει ένας ότι ας σου δώσω 5.000 ευρώ να κάτσεις έξω, μπορώ να κάτσω. Εγώ δεν δουλεύω. Τώρα κάθομαι 4 μήνες. Όλη τη νύχτα είμαι εδώ, χαζεύω και βοηθάω τα παιδιά εδώ πέρα. Δεν δουλεύω, αλλά δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχετε συνηθίσει, ε. Είμαι τώρα ξύπνιος από τις 6-6.30 το απόγευμα και θα ξαπλώσω στις 2.30-3. Μία ώρα κοιμηθώ, 2 ώρες κοιμηθώ, 1.30, αυτό σημαίνει. Λοιπόν, μάθαμε πώς θα αναγνωρίζουμε το φρέσκο ψάρι και θα πάω να μιλήσουμε τώρα λίγο με κόσμο και να τους ρωτήσω αν είναι φρέσκα ή όχι και να τους την πω άμα δεν είναι. Για πάμε. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Τι έχουμε εδώ, τι πιάσαμε σήμερα? Καινούρια κεφαλόπουλα, σουπιές. Από όλα έχουμε. Κολλιό. Φρέσκα. Τώρα ήρθαν από το Λαύριο, μόλις ήρθαν. Πώς πάει εδώ η κίνηση? Εντάξει, άλλες μέρες έχει, άλλες δεν έχει. Γενικά είναι πτωτική η πορεία της Ιχθυόσκαλας. Ναι. Το ψάρι έχει γίνει είδος πολυτελείας. Είναι πολύ ακριβώς σε σχέση με το
την οικονομική κατάσταση του κόσμου. Εδώ δηλαδή πόσο πολλούνται τα ψάρια? Παίζει ρόλο η ώρα, η τιμή, η ποσότητα που θα μπει μέσα, όλα παίζουν ρόλο. Φανταστείτε τα μελανούρια σήμερα πήγαν 6-7 ευρώ το κιλό, μπορεί αύριο να πάνε 10 το κιλό, 12 το κιλό. Ο γάβρος μπορεί να έχει σήμερα 15-20 ευρώ το φελιζό, αλλά αύριο θα πάει 30-40. Είναι χρηματιστήριο καθαρά. Από ώρα σε ώρα ανεβαίνει και κατεβαίνει η τιμή. Για πες μου, πώς θα αναγνωρίζουμε το φρέσκο ψάρι? Καταρχήν από την όψη. Φαίνεται, γυαλίζει. Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτή είναι σαρδέλα ελληνική, το ωμέγα 3 που λένε. Τη βλέπεις πως γυαλίζει? Το βλέπεις το μάτι της? Να σε πιάσει, μην φοβάσαι. Το βλέπεις? Και έχει και πολύ λεπ. Βέβαια, η ακαψία, μπράβο, έχεις δίκιο. Ό,τι βλέπεις εδώ μέσα είναι ελληνικό. Και φρέσκο. Και πού την πιάσαμε αυτή? Αυτή η συγκεκριμένη είναι από Βόρεια Ελλάδα. Καβάλα. Τι ψάρια έχουμε? Γάβρους. Και σαρδέλα. Φρέσκια? Καβαλιώτικα, λονταράκι. Ζωντανά ψάρια. Και πώς το πουλάμε? Με το κουτί, 10 ευρώ, 12 ευρώ, ανάλογα. Έχετε κάνει μαγαζί εσείς, κατάστημα? Στην Καλυθέα. Ναι. Και πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Χάλια. Χάλια γιατί? Ακριβά ή ο κόσμος δεν παίρνει ψάρι? Δεν έχει λεφτά να πάει ψάρια. Ναι. Ναι, τίποτα. Δυστυχώς. Είδες πολυτελείας? Είδες πολυτελείας γίναμε. Είμαστε τα ψάρια του λαού και τώρα τίποτα. Λίγα πράγματα. Και για πείτε μου, πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι φρέσκο? Εσείς τι κοιτάτε? Για να δεις. Για εδώ. Βλέπεις. Ψάχνεις το λάνο κόκκινο εδώ πέρα, τα σπαράχνα. Έτσι, ματάκι ωραίο. Ματάκι ωραίο, άσπρο εδώ. Αυτό το ψάκι είναι μία μέρα ψάρια είναι. Πολύ φρέσκο. Άμα δεν ήταν φρέσκο, πώς θα ήταν? Θα ήταν εδώ πέρα, θα ήταν καφέ, θα μαύρι, θα άσπιζε. Το ψάρι μαλακό, το μάτι θολό. Α, έτσι. Okay. Είναι φανταστικό, πολύ φρέσκο ήταν. Ένας διαφορετικός κόσμος με διαφορετική λογική, διαφορετικούς κανόνες. Εδώ η Ιχθυόσκαλα είναι το 1965. Τι κάνει η Ιχθυόσκαλα? Στην Ιχθυόσκαλα συγκεντρώνονται όλα τα ντόπια ψάρια, γιατί εδώ γίνονται οι χονδρικές πωλήσεις. Παράλληλα όμως έχουμε και τα αλλιεύματα των τρίτων χωρών. Πρέπει να είδατε κάτι ροφούς μέσα, κάτι συναγρίδες, κάτι στήρες μεγάλες. Αυτά είναι συνήθως από τις τρίτες χώρες που έρχονται με το αεροπλάνο. Τοποθετούνται εδώ πέρα και από εδώ φεύγουν. Πελάτες μας εδώ είναι τα ιχθυοπολία, οι λαϊκές, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία τα μεγάλα. Και αυτοί που πουλάνε ψάρια εδώ μέσα είναι οι ίδιοι ψαράδες, ένα μεγάλο κομμάτι, ο εκπρόσωπός τους, και επίσης είναι και οι έμποροι που παίρνουν από τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας που λειτουργούν ή δεν λειτουργούν οι ιχθυόσκαλες, τα φέρνουν τα ψάρια εδώ. Η υποχρεωτική διακίνηση από εδώ βοηθάει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες να βρουν το ψάρι. Ο ελεγκτής θα είναι εδώ. Άρα λοιπόν θα έρθει να δει τι ψάρια έχουμε, αν είναι καλά, δεν είναι κάποιο ζήτημα, ας πούμε, επιβάρυνσης από το περιβάλλον ή από οτιδήποτε. Ακόμα και στην περίοδο που είχαμε την ρύπανση στον Σαρονικό, επειδή το μήνυμα που πήρασε στον κόσμο, που πέρασε στον κόσμο, είναι μη τρώτε ψάρια, γιατί μυρίζουν μόλις η πετρέλαιο και τα υπόλοιπα, αλλά το αλλιευτικό και το ψάρι θα κινηθούν σε καθαρά νερά. Αν συναντήσουν βρωμιά σε ένα σημείο θα φύγουν.
Άρα λοιπόν ούτε τα αλλιευτικά λέγουν στην περιοχή που έχει μόλυνση, γιατί θα μυρίσει το ψάρι. Οι γιατροί, οι κτηνίατροι δηλαδή, όταν θέλουν να ακυρώσουν ένα ψάρι για να μην βγει στην αγορά, το ρίχνουν πετρέλαιο. ...1500 άτομα να κινούνται εδώ πέρα με διάφορες κατευθύνσεις, με άλλο ο καθένας το ρόλο του. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, ότι ο καθένας από αυτούς έχει το ρόλο του. Άλλος είναι ο κράχτης, άλλος είναι αυτός που θα μιλήσει στο τηλέφωνο και θα πει τι έχουμε, τι κάνουμε, θα μεταφέρει την πληροφορία. Γιατί μπορεί να μην έχεις τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ενός χρηματιστηρίου που βλέπεις τους χρηματιστές να σηκώνεται τα μαλλιά έτσι και να τρελαίνονται την ώρα που λένε ανεβαίνει, χτυπάει, τι κάνει, τι προσπαθεί να κάνει. Το ίδιο κάνουν και εδώ. Γιατί ο γάβρος πάει στα 40 ευρώ το τελάρο και κατεβαίνει στα 15. Πώς είναι δυνατόν να διπλασιάζεται και να τριπλασιάζεται μέσα στην ίδια νύχτα το ίδιο προϊόν. Έχει να κάνει με το τι έπιασε ο καπετά Βαγγέλης. Έπιασε. Ω, φέρνει 500 τελάρα σαρδέλα. Α, μην παίρνετε, θα πέσουν οι τιμές. Και μετά τι λέει, του λέει ο άλλος, κατέβασε μόνο τα 100. Κατεβάζει τα 100, ω, πατρέχουν όλοι, δεν θα προλάβουμε, λέει, 100 μόνο έχει. Και μετά θα τα βγάλει λίγα τα άλλα. Και τι κάνουν όλοι, προσπαθούν να διασφαλίσουν τα κέρδη τους με τις πρώτες πωλήσεις και μετά να κάνουν αυτό που κάνουν οι λαϊκές. Αφού βγάλαμε τα κέρδη τώρα, κατέβασε λίγο τις τιμές για να ξεσαβουρώσουμε, όπως λένε. Ψάρια υπάρχουν στην Ελλάδα? Εξαρτάται τι ψάρια θες, γιατί τα ψάρια είναι πολλών κατηγοριών. Έχουμε τα ψάρια που τρώει ο λαός. Τρώμε εμείς δηλαδή, που τα λέμε σαρδέλα, γάβρο, που είναι η γόπα, ο κολλιός, σαβρίδι ή όλα αυτά που είναι φτηνά και μπορείς να τα φας. Έχουμε και τα καλά ψάρια. Τα καλά ψάρια είναι η τσιπούρα, η πελαγίσια, είναι το φακρί, είναι ο ροφός, είναι η σφυρίδα, είναι η συναγρίδα, είναι η στήρα. Όλα αυτά λοιπόν τώρα έχουν μειωθεί. Γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας σε επίπεδο βουτυχτάδων τους δίνει τη δυνατότητα να πάνε να παίρνουν, να διαλέγουν το ψάρι, ας πούμε, εκεί που είναι, να το παίρνουν και να το πουλάνε. Να κάνουν δηλαδή, και αυτό είναι το παράνομο ψάρι. Επίσης, η αφαίρεση από το βυθό μεγάλων ποσοτήτων γαρίδας από τα ξένα αλλιευτικά που έρχονται για 10 μέρες εδώ και παίρνουν τόνους γαρίδες, είναι μια τροφή για αρκετές κατηγορίες ψαριών που το ένα μετά το άλλο αρχίζουν, ας πούμε, και έχουν πρόβλημα. Στα μικρά ψάρια κάνει τον κύκλο τους. Δηλαδή, μια χρονιά θα σου δώσει, την άλλη δεν θα σου δώσει. Φέτος θα παρουσιαστεί και ένα παράδοξο φαινόμενο και θα το πω όχι με επιστημονική προσέγγιση, αλλά με την εμπειρική προσέγγιση των ψαράδων. Είχαμε πολλές φουρτούνες. Οι πολλές φουρτούνες, πολύ άσχημο καιρό, δεν δουλέψαν τα αλλιεύτικα. Μου λένε τώρα λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολύ γάβρο, πάρα πολύ σαρδέλα, πάρα πολύ κολλιό, αλλά και αυτού τα ψάρια, τα αφρόψαρα που είχαμε σε έλλειψη, λέγαμε, λόγω υπεραλίευσης, όπως είναι ο τόνος, έχουμε χιλιάδες τόνους ψάρια, όχι σε μεγάλη διαστάσεις, βέβαια, έχει των 140 κιλών, αλλά μπορεί να είναι των 2 κιλών, των 5 κιλών, νόμιμα και αυτά και πιάνουμε. Μεσόγειο ψαρεύουν η Ελλάδα, η Τουρκία και τα ευρωπαϊκά αλλιευτικά σκάφη που είναι συνήθως ισπανικά, ιταλικά, μαλτέζικα ή σημαίες αυτών των χωρών. Όταν οι Έλληνες σταματάνε, υπάρχει απαγόρευση, δουλεύουν οι Τούρκοι. Όταν οι Τούρκοι σταματάνε, δουλεύουν οι Έλληνες. Παρανομαλία που είπα πριν είναι για τους ερασιτέχνες. Και οι ερασιτέχνες μπορούν να κάνουν τέτοιο μεγάλο κακό? Όχι, κάνουν κακό στα μεγάλα ψάρια. Δηλαδή, όταν πας και χτυπάς ένα ροφό, μια σφυρίδα, μια συναγρίδα στη φωλιά της, δεν υπάρχει. Τι να παράγεται. Τα ξένα αλλιευτικά έχουν μικρό κόστος λειτουργίας. Μεγάλα αλλιευτικά με αποτέλεσμα να πιάνουν μεγάλες ποσότητες ψαριών και έτσι μειώνει το κόστος. Τα δικά μας αλλιευτικά, με πολλούς περιορισμούς που έχουν στα αλλιευτικά τους εργαλεία, είναι μικρότερα αλλιευτικά. Δεν καλύπτουν μεγάλες περιοχές, πιάνουν μικρά κυβότια και προσπαθούν με αυτά λίγα ψάρια δηλαδή να βγάλουν όλα τα έξοδά τους. Και θα έπρεπε να είναι τώρα ομοιόμορφα τα αλλιευτικά εργαλεία. Γιατί τώρα τι γίνεται? Αν μια διπλανή μας χώρα μπαίνει στο Αιγαίο, πιάνει τα ψάρια, τα βγάζει στην ψαραγορά της και μετά μας τα στέλνει και τα πουλάει εδώ,
είναι άδικο για τους Έλληνες ψαράδες που δεν ψαράβουν. Όπου πας, είπαμε σε ένα νησί, πάμε στη Μύκονο, πάμε στη Σαντορίνη. Παντού μας λένε ότι είναι ψάρι ντόπιο. Είναι. Αυτά που μπορεί να τρως στα νησιά, μπορεί να είναι τα περισσότερα με παράνομο τρόπο αλλιευμένα. Η εμπειρία έχει δείξει το 90% των ψαριών, των καθαρών που διακινούνται στα νησιά, είναι από παράνομη αλίευση βουτυχτάδων. Αυτοί που είναι χαμένοι γενικότερα είναι οι πολίτες, οι Έλληνες, οι κάτοικοι, ας πούμε, σε όλο αυτό το νησιατικό σύμπλεγμα, που δεν θα δουν τα ψάρια τους σιγά σιγά να λιγοστεύουν. Επίσης, έχουμε υποκατάσταση αυτών με τα ιχθυοτροφικά, τα οποία ο Έλληνας τα φοβάται. Μα λέει, είναι καλά. Όταν ήρθαν εδώ πέρα οι Ευρωπαίοι επόπτες υγείας στην ιχθυόσκαλα και κάναν έλεγχο, ερχόμαστε εδώ, λέει, και ελέγχουμε, ας πούμε, και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για αυτό που γίνεται. Δηλαδή, μια τσιπούρα για να γίνει ένα κιλό στο ιχθυοτροφικό κλουβί, ο ιχθυοτρόφος ταΐζει το ψάρι 35 μήνες. Και πόσο κάνει μια τσιπούρα για να γίνει ένα κιλό στην αλανιάρα? Το ίδιο. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ανάπτυξη του ψαριού είναι ομαλή. Δεν είναι ούτε πιεστική ούτε καταπιεστική. Εκείνο όμως που μας ανησυχεί και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ακόμα είναι ότι πολλές φορές τα ψάρια τα λαϊκά είναι ακριβά έξω. Δηλαδή όταν ο γάβρος στο ιχθυοπολείο ή στη λαϊκή ξεπερνάει τα 4 ευρώ το κιλό είναι πρόβλημα. Όταν ξεπερνάει τα 5 ευρώ το κιλό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όταν ξεπερνάει τα 6 ευρώ το κιλό είναι απαγορευτικά για το περισσότερο μέρος του κόσμου. Και το ζήτημα είναι ότι ακόμα δεν έχουμε βρει μια χρυσή τομή που να μπορέσει να ισορροπήσει τα κέρδη, γιατί η αγορά είναι ελεύθερη. Όσο θέλεις πουλάς. Δεν πετυχαίνεται τίποτα στην ιχθυόσκαλα. Τα ψάρια τα οποία είναι πάρα πολύ καλά και δεν πιάσαν τιμή, τα μαζεύουμε και τα δίνουμε σε διάφορους φορείς για να ανακουφίσουμε ανθρώπους που δεν μπορούν να αγοράσουν ψάρια. Δηλαδή, περίπου 600.000 μερίδες το χρόνο, εντελώς αθόρυβα, φτάνουν σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σε κοινωνικά παντοπολία, σε γυροκομεία, σε μητροπόλεις, σε ναούς. Άρα λοιπόν σήμερα ήταν η σκάλα γεμάτη ψάρια. Σωστά. Ναι. Άρα λοιπόν γέμισε το μάτι σας φρέσκα ψάρια. Λοιπόν αυτή είναι η ιχθυόσκαλα. Φρεσκαδούρα τελείως, ας πούμε. Και ενώ μιλάμε για ψάρια δεν μυρίζει τίποτα. Δηλαδή σου έρχεται να το φας σούσι το ψάρι.